Γιατί το κακό, αν δεν το σταματήσεις νωρίς, θα χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού σου. Δυστυχώς δαπανήθηκαν πολλά δισεκατομμύρια και πολλές τεχνικές προπαγάνδας, ώστε οι Έλληνες του σήμερα να μην μιλάμε την ίδια γλώσσα ή να μην καταλαβαίνουμε αυτά που πριν κάποιες δεκαετίες θεωρούνταν αυτονόητα. Αν και προσπάθησα να μην αναφερθώ στο θεολογικό κομμάτι, που θα ήταν και το πιο ασφαλές για την περίπτωση, γιατί ούτως ή άλλως έχουν αναφερθεί και οι ομιλητές μας, επιτρέψτε μου να σταθώ σε κάτι που δεν έχει υποθεί, για να σας δείξω ότι η συγκεκριμένη αμαρτία αποτελεί κομμάτι του όρου προοδευτικότητα, μάλλον συγγνώμη, δεν αποτελεί κομμάτι του όρου προοδευτικότητα, αλλά πανάρχια πρακτική. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον προφήτη Εζεκίλ, ο Θεός λέει: «Αυτό είναι το ανώμημα των Σοδόμων. Όχι αυτό που περιμένετε να ακούσετε, αλλά η περηφάνεια. Δεν είναι η αμαρτία αυτή καθεαυτή υπεύθυνη για την καταστροφή των Σοδόμων, αλλά η καύχηση για την αμαρτία αυτή». Μήπως ο όρος της υπερηφάνειας ή της καύχησης σε αγγλική λέξη σας θυμίζει κάτι? Τα λόγια αυτά έχουν γραφτεί το 600 π.Χ. και είναι σαν να γράφτηκαν για όσα συμβαίνουν σήμερα, για όσα σήμερα λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Pride. Όσοι σε αυτόν εδώ τον τόπο θέλουμε ακόμα να στεκόμαστε πάνω στο φόβο του Θεού, και δεν μιλάω για όλους προφανώς, όσοι αγωνιούμε να μην καταντήσει η πατρίδα μας εις βάθος κακών, ώστε να καταφρονεί και να μην υπολογίζει τίποτα, όσοι δεν αντέχουμε να βλέπουμε την πατρίδα μας να μεταβάλλεται σε Σόδομα και Γόμορα, ας λεπτύνουμε τα πνευματικά μας αισθητήρια για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το εύρος της υπερηφάνειας, δηλαδή την προκλητική, συγγνώμη, ανεσχυντία που έχει κατακλείσει τον κόσμο μας και την εποχή μας. Η προειδοποίηση του νόμου του Θεού είναι σαφής. Την ύβρη την ακολουθεί η συντριβή και κύριος η υπερηφάνιση αντιτάσσεται. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο.